Το Γιάννη Πάριο τον πρωτογνωρίσαμε το 1969, τη χρονιά που ο άνθρωπος κάνει την πρώτη του προσπάθεια να πατήσει τη Σελήνη, η Μεσόγειος συγκλονίζεται από το Μεσανατολικό και η Ελλάδα έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Το ίμιση της χώρας μας ήδη μπορεί πια να βλέπει τηλεόραση, χωρίς τότε βέβαια να μπορούμε να την φανταστούμε με την ελεύθερη μορφή της. Κοιτάζοντας το πρόγραμμα των θεάτρων, 20 χρόνια πριν, διαπιστώνουμε πώς έχουν αλλάξει. Στο θέατρο Διάνα υπάρχει ακόμα το δίδυμο Παξινού Μινωτή με τον πατέρα του Αυγούστου Στρίμπεργκ. Στο θέατρο Κεντρικών, που δεν υπάρχει πια, η Έλλη Λαμπέτη στα 40 καράτια των Μπαριέ και Γκριντή και ο Δημήτρης Χόν στο θέατρο Βρετάνια εμφανίζεται με Μολιέρο. Στο μουσικό θέατρο, όπως και σήμερα άλλωστε, πρωτοστατεί η Ιρένα Βλαχοπούλου. Έχει αρχίσει ήδη η φθορά του ελληνικού κινηματογράφου, όμως υπάρχουν ακόμα κινηματογραφικές πρεμιέρες όπως η Παριζιάννα του Γιάννη Γαλιανίδη με την Ιρένα Βλαχοπούλου και η Αρχόντισσα και ο Αλίτης με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Στο χώρο του τραγουδιού, η Βίκη που έχει κάνει ήδη μεγάλες επιτυχίες έρχεται και φεύγει όπως και σήμερα. Η Μαρινέλα, μόνη της από το 1965, ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της για την καριέρα της Showwoman. Ο Θόδωρος Παναγόπουλος, ένας από τους μεγάλους του ελαφρού τραγουδιού, τραγουδά στο Μοστρού, στην Πλάκα. Η Νάντια Κωνσταντοπούλου στο Μονσενιέρ. Η Κέτι Μπελίντα ετοιμάζεται να αφήσει το τραγούδι. Και ο Γιώργος Κατσαρός είναι ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών της εποχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μεγάλοι συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Απόστολος Καλδάρας, δεν γράφουν τραγούδια και δεν κάνουν επιτυχίες ακόμα και με πρωτοεμφανιζόμενες φωνές, όπως του Γιάννη Πάριο. Και βλέπετε ήδη ένα τηλεοπτικό ντοκουμέντο μαγνητοσκοπημένο το 1976 με τον αξέχαστο Λυκούργο Μαρκέα στο πιάνο, την επίσης πρόωρα χαμένη και την Μπελίντα, και το Γιάννη Πάριο που μαζί τους τραγουδάει το μονοπάτι. Για σένα σε δει, περνάς και φεύγεις. Περνάς και φεύγεις και δεν κλαίει ανθρώπου μάτι. Και δεν κλαίει ανθρώπου μάτι. Ένας που